Έχουμε παρέα κοντά μας εδώ στο στούντιο το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Βασιλιάδη, να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Καλώς ήρθατε, κύριε Βασιλιάδη. Να τον καλωσορίσουμε. Καλή σας μέρα. Αν μη τι άλλο, τάξουν τώρα ενημερώνει τον κόσμο, να σας πούμε, γιατί είμαστε από το πρωί με ειδήσεις οι οποίες βγαίνουν και έτσι όπως βγαίνουν, μεταδίδονται. Τι είδη θα μας δώσετε εσείς? Η είδηση θα είναι να μας πει το σωστό νούμερο, το σωστό αριθμό συνέδρων από τη μία και από την άλλη πλευρά, γιατί έχουμε μπερδευτεί, κύριε Βασιλιάδη. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Νομίζω ότι η είδηση που θα έπρεπε να βγει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει σε ένα συντεταγμένο συνέδριο για να κουβεντιάσει πολιτικά για την επόμενη μέρα του. Αυτό που έπρεπε να κάνει λοιπόν, πριν πάμε σε εκλογές την προηγούμενη φορά. Ναι. Εγώ προσπαθώ όμως να το κάνω αυτό επειδή θεωρητικά πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μάθει από τα μάθη του παρελθόντος. Δεν το έχουμε καταφέρει ούτε αυτή τη φορά. Δυστυχώς, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτό το κυνήγι των αριθμών. Πιστεύω και είναι εδραία μου πεποίθηση ότι η πλειοψηφία του συνεδρίου συντάσσεται με την άποψη της Κεντρικής Επιτροπής, για να το θέσουμε έτσι. Και θα φανεί άλλωστε στις επόμενες ημέρες. Δεν χρειάζεται για λόγους εντυπωσιασμού ούτε να βάζουμε τους ανθρώπους σε κουτάκια ούτε οτιδήποτε. Αυτό δείχνει περισσότερο φόβο για να προσπαθήσει να αποδείξει κάποια πράγματα ή στη συνέχεια να αμφισβητήσει κάποια πράγματα. Γιατί δυστυχώς η πλευρά του κ. Κασελάκη κάθε φορά και σε κάθε διαδικασία αμφισβητεί μέχρι την επόμενη. Δηλαδή, σας θυμίζω από τις καταγγελίες για όργιο, νοθείας, βίας κτλ. Ξαφνικά περάσαμε στο μια μεγάλη νίκη της δημοκρατίας και ποσοστά 67%. Τα διόρθωσε μετά. Αυτά είναι όλα αστιότητες και κάνουν ακόμα μεγαλύτερη ζημιά στο κόμμα και στο χώρο. Άρα λοιπόν ακόμα και αυτή τη στιγμή να σοβαρευτούν όλοι, όλοι, απευθύνομαι σε όλους, όχι μόνο στην πλευρά του κ. Κασελάκη, να πάμε να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση, μια πολιτική διαδικασία και από εκεί και μετά η δημοκρατία λύνει τα πάντα. Δεν θα τα αποφεύγατε όλα αυτά αν λέγατε στο τέλος, εν τέλει, ναι, αν θέλεις να είσαι υποψήφιος, ας είσαι υποψήφιος. Πιστεύω πάνω απ' όλα ότι ένα κόμμα, αν θέλει να κρατήσει μια σοβαρότητα και να λέει ότι είναι κόμμα, ναι, πρέπει να έχει διαδικασίες και να σέβεται τις λειτουργίες του. Mm-hmm. Και κυριότερα απ' όλα να λέει ότι θα είναι επικεφαλής του κάποιος ο οποίος σέβεται και τις δημοκρατικές διαδικασίες και τις λειτουργίες του. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στο παρελθόν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ηγεσίας επί του κυρίου Κασελάκη. Πέρα από το πολιτικό πρόβλημα, εγώ το ξαναλέω, είναι λάθος να τα βλέπουμε ξεχωριστά. Δεν ήταν μόνο πρόβλημα ο κύριος Κασελάκης, είχαμε και πολιτικό πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κασελάκης αποφάσισε για τους δικούς του λόγους και μετά τη μομφή να μην σεβαστεί απολύτως τίποτα. Για τους δικούς του λόγους, ο καθένας χαράσει την πορεία του. Και νομίζω ήταν αναπόφευκτες και οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και οι αποφάσεις της βάσης που θα φανούν όσον ούπο. Αυτό που είναι πιο σημαντικό για μένα, επειδή αυτή τη στιγμή με αυτά που γίνονται και με τις καταγγελίες οι οποίες είναι και αστήριχθες περισσότερες, αυτό που κάνουμε να προκαλούμε μεγαλύτερη απέχθεια στην κοινωνία για το χώρο μας, καλό θα είναι εφόσον λέμε ότι αγαπάμε αυτό το κόμμα, αγαπάμε αυτό το χώρο και θέλουμε μέσω αυτού του χώρου να έρθει η πολιτική αλλαγή, αυτή τη στιγμή να σοπάσουν όλοι και να φύγουν μπροστά να κάνουν μια σοβαρή διαδικασία, σοβαρή διαδικασία. Και εκεί πέρα θα κρυφτούμε όλοι μας. Λέει ο κύριος Κασελάκης, και εδώ θέλουμε και την απάντηση δική σας, ότι αν και εφόσον δεν είναι αυτός ο αρχηγός του κόμματος και δεν το επιτρέψετε να κατέβει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποσυνθεθεί. Εντάξει, αυτή είναι η άποψή του. Τι να σχολιάσω την άποψή του. Ο κύριος Κασελάκης πιστεύει ότι είναι και ο Μεσσίας. Θα μπορώ να το σχολιάσω αυτό. Ο κύριος Κασελάκης αυτό που έπρεπε να καταλάβει και δεν το κατάλαβε είναι ότι τα κόμματα έχουν συνταγμένες διαδικασίες. Ότι οι πρόεδροι δεν είναι μονάρχες. Διαβάζει αλλιώς το καταστατικό όμως, κύριε Βασιλιάδη. Θέλω να πω ότι εσείς λέτε αυτό και εκείνος λέει επίσης αυτό, γιατί διαβάζει διαφορετικά το καταστατικό του κόμματός σας. Ναι. Και έχει τους υποστηρικτές του βάσει και των δημοσκοπήσεων, αν θέλετε, που φαίνεται ότι τον στηρίζει κόσμος ψηφοφόρη σας, σε υψηλά ποσοστά μάλιστα. Άρα δεν είναι ότι δεν σέβεται τις διαδικασίες. Άρα λοιπόν. Διαβάζει διαφορετικά όχι. Το καταστατικό και λέει ότι το συνέδριο είναι εκείνο το οποίο θα αποφασίσει. Γι' αυτό και καλεί. Κάλεσε τη βάση στο συνέδριό σας. Καταρχήν να συμφωνήσουμε σε κάτι ότι όντως το συνέδριο μπορεί να συζητήσει τα πάντα. Ναι. Από εκεί και μετά νομίζω ότι σε αυτό το συνέδριο με τις πλειοψηφίες που θα υπάρχουν δεν θα αλλάξουν οι λυμμένες αποφάσεις. Από εκεί και μετά σας ξαναλέω. Αυτό που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να περιφρουρήσουμε το χώρο. Ο κύριος Κασελάκης θέλει και υλοποιεί την εξαήλωση του χώρου. Με όλα αυτά που κάνει,
με όλη αυτή την προσπάθεια απαξίωσης συνολικά των στελεχών, της ιστορίας, του χώρου, των διαδικασιών μας, προσπαθεί να υλοποιήσει ένα πολιτικό σχέδιο που έχει στο μυαλό του. Κατά την άποψή μου, αυτό δεν πρέπει να γίνει ανεκτό. Και νομίζω ότι στο συνέδριο θα πάρει μια ηχηρή απάντηση. Αλλά ξαναλέω, το πιο κρίσιμο δεν είναι στο τέλος η όποια απόφαση του συνεδρίου. Το πιο κρίσιμο για την ελληνική κοινωνία που κοιτάζει είναι να δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε ένα συνέδριο στο οποίο μπορούμε να συζητήσουμε πολιτικά, να διαφωνήσουμε, να υπάρχουν πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Εγώ πιστεύω ότι οι πλειοψηφίες είναι δεδομένες, αλλά τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία. Άλλωστε, ο κύριος Κασελάκης, σύμφωνα με τα νούμερα που δίνει, δεν έχει καν να αγχωθεί για κάτι. Πόσο λέει. Συνέδρους έχει, 3,5. Ωραία, μπορεί να έχει και 3,5 στους 3,5. Έχετε κονκάρδα, ποιος είναι με ποιον. Έχετε κονκάρδα όπως είναι. Θα γίνεται έγγραφη στο συνέδριο. Όχι, για να πάρει κάρτα συνέδριο. Ποιος είναι με ποιον, λέω. Με την πλευρά του κ. Κασελάκη, λέω, κ. Κονκάρδα. Εγώ ξαναλέω. Ναι. Επειδή αυτά δεν τα έχουμε ξαναζήσει και αυτές οι κατηγοριοποιήσεις μέσα στο κόμμα. Εμένα με φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση αυτό. Ξαναλέω. Πιστεύω ότι υπάρχει ξεκάθαρα μια πλειοψηφία υπέρ της άποψης της πλειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής. Και μάλιστα. Το πιο απλό, ωραία. Αυτό και θα φανεί στις ψηφοφορίες. Ο κύριος Κασελάκης εξελέγει συνέδριο, θα είναι εκεί. Έτσι κανονικά στο. Αν ζητήσει αυτή η ομάδα του κυρίου Κασελάκη να είναι και αυτός υποψήφιος με συνέδριο, τι θα κάνετε, πείτε όχι. Το Προεδρείο διευθύνει τη διαδικασία, το Προεδρείο θα προτείνει και εμείς. Ανάλογα ο καθένας με το τι πιστεύει θα αποφασίσει. Ξαναλέω όμως ότι. Το αφήνει ανοιχτό, δηλαδή να δεχτεί το Προεδρείο μια υποψηφιότητα του κ. Κασελάκη έστω και τελευταία στιγμή. Το Προεδρείο δεν μπορεί να κάνει δεκτή μια υποψηφιότητα. Ναι. Το σώμα μόνο μπορεί να την κάνει. Το σώμα. Ναι. Αν θα συζητηθεί αυτό το θέμα. Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Το Προεδρείο θα αποφασίσει αν θα το θέσει. Ναι, αν πρέπει να δεθεί στην ημερήσια διάταξη. Να ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε φανατικούς υποστηρικτές του κυρίου Κασελάκη, οι οποίοι είναι βουλευτές. Και θα πάω λίγο στις δημοσκοπήσεις. 3-4 τουλάχιστον. Και στα νούμερα και στους αριθμούς του που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε. Αν τελικώς ο κύριος Κασελάκης δεν παραμείνει στο κόμμα, τι πιστεύετε ότι θα κάνουν αυτοί οι σύντροφοί σας, οι συναδελφοί σας? Ο καθένας θα πάρει τις αποφάσεις του με αν δεν γίνεται η πολιτική και δεν φτιάχνει την ιστορία. Ποια είναι η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, αν γίνει αυτό? Θα σας πω. Θα σας πω. Και επειδή θα φύγει ο κ. Κασελάκης, που οδήγησε στην έξοδο, αν θέλετε, κατά επιλογή του τον 11, ναι, ναι. Αν θα θέλετε να επιστρέψουν. Εάν γίνει μια πολιτική διαδικασία, εγώ δεν βρίσκω σοβαρή πολιτική διαδικασία, δεν βρίσκω λόγο να αποχωρήσει κανένας. Όπως επίσης, από τη στιγμή που ο κ. Κασελάκης λέει ότι σέβεται τη δημοκρατία και τη βάση και μίλησε η βάση και τέλος πάντων κτλ. Και χάσει το συνέδριο, πάλι δεν βρίσκω έτσι μια λογική αιτιολογία για να αποχωρήσει. Ναι. Από εκεί και μετά δεν θέλω να κάνω εικασίες, δεν θέλω να κάνω υποθέσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κόσμος δικός μας που αγωνία και απαιτεί από όλους μας σοβαρότητα. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω από αυτή τη γραμμή, δεν μπορώ να φύγω από αυτή τη γραμμή. Άλλωστε και σε προσωπικό επίπεδο προσπάθησα πάντοτε και προσπαθώ πάντοτε να κινούμε πολιτικά, να τοποθετούμε πολιτικά και κυρίως να αντιμετωπίζουμε ευθύνη το χώρο μου. Ναι. Αυτό είναι το κρίσιμο και αυτό είναι αυτό που πρέπει να αναλογιστεί ο καθένας. Η πλευρά του κυρίου Κασελάκη με αυτά που κάνει και με τις συνεχείς κατηγορίες, σας ξαναλέω, που την αμέσως επόμενη στιγμή αλλάζουν για να δημιουργήσουν ένα κλίμα και θυμίζουν άλλα πολιτικά συστήματα. Όπως... Και άλλους υποψηφίους πέραν του Ατλαντικού. Αυτές οι μέθοδοι, ναι. Οι επικοινωνιακές μέθοδοι, δεν ξέρω αν πιστεύει ότι τον βοηθάνε. Το σίγουρο δεν βοηθάνε ούτε την αριστερά, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ. Κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά στο κόμμα και σε κάθε περίπτωση είχα μια διαδικασία η οποία κύλησε ομαλά. Και ό,τι προβλήματα υπήρχαν, μάλλον υπήρχαν από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη παρά από την πλευρά της πλειοψηφίας. Και γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν και πάρα πολλές καταγγελίες στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Από βιοπραγίες μέχρι προσπάθειες αλλίους αποτελέσματος. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα εξετάσει η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, ελπίζω, και με σοβαρότητα θα καταλήξει και σε συγκεκριμένες αποφάσεις. Από εκεί και μετά να πάμε, ξαναλέω, σε μια συγκροτημένη πολιτική διαδικασία, γιατί πέρα από την κρίση ηγεσίας που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, και βέβαια σε αυτή τη διαδικασία περιμένω να ακούσω και τις θέσεις των άλλων υποψηφίων προέδρων, που πρέπει να τοποθετηθούν σε όλα αυτά που λέγονται, που γίνονται και τις κατηγορίες που εκτοξεύει ο κύριος Κασελάκης. Έτσι δεν πρέπει να κρύβεται κανένας πλέον. Ο κύριος Γκλέτσος ζήτησε αστυνομία. Ζήτησε να υπάρχει ασφάλεια. Κοιτάξτε δεν ξέρω τι θεωρεί εκείνος ότι μπορεί να γίνει. Ο κύριος Πολάκης χθες είπε μέα κούλπα γιατί τον αξιολόγησα λάθος στην αρχή. Τον κύριο Κασελάκη, ναι. Δεν κακό, αυτό είναι μια αρχή.
Αλλά το θέμα. Προσέχτε. Ναι. Εάν ένα κόμμα χρειάζεται τις δυνάμεις της τάξης, αποκατάστασης της τάξης για να κάνει μια διαδικασία, σημαίνει ότι επί της ουσίας το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο και επιβεβαιώνει το πολιτικό πρόβλημα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασίσει άμεσα με ποιους είναι, ποιους θέλει να εκπροσωπήσει, ποιον τάξεων τα συμφέροντα είναι των εδώ επιχειρήσεων, τα για να εκπροσωπήσει. Το ερώτημα είναι. Είστε business friendly, είπε ο κ. Αυτό που δεν ξέρω πώς το εννοούσε, αλλά προφανώς έχει ακουστεί πάρα πολύ άσχημα. Ναι. Απέναντι σε ένα ακόμα business friendly, όπως έχω ξαναπεί, society friendly, η κοινωνία αυτή τη στιγμή απαιτεί ένα κόμμα που θα είναι δίπλα της. Ένα κόμμα στη χώρα με τον υψηλότερο, πέρα από τους οικονομικούς δείχτες, με τον υψηλότερο δείχτη στους θανάτους από εργατικά ατυχήματα, ναι, που δείχνει τις συνθήκες εργασίας από τη χώρα, με τους χαμηλούς μισθούς και τις άθλιες συνθήκες εργασίας. Θα μιλήσουμε γι' αυτά. Θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη γραμμή για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των εργαζομένων και να αλλάξει και το μοντέλο και το εργασιακό, κύριε, και μετά και συνολικά το παραγωγικό. Είπατε πριν, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ότι θα είναι το πρόβλημα βαθύτερο. Αν δηλαδή έχετε έκτροπα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, εσείς τι θα κάνετε προσωπικά? Έχετε θεσμικό ρόλο εσείς, κύριε Βασιλιάδη, αυτό σας ρωτάμε. Νομίζω ότι εάν γίνει κάτι τέτοιο, όλοι θα έρθουμε αντιμέτωποι με τον εαυτό μας και ο καθένας θα πάρει τις αποφάσεις. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Εάν ένα κόμμα, και επειδή βλέπω ότι κυρίως η πλευρά του κυρίου Κασελάκη φανατίζει πάρα πολύ τους δικούς της υποστηριχτές, εάν φτάσουμε σε αυτά τα σημεία, νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και μετά από το συνέδριο. Ελπίζουμε να είμαστε όλοι καλά, έτσι, και να σας έχουμε κοντά μας. Νομίζω ότι το συνέδριο, ξαναλέω, μπορεί για λόγους εντυπωσιασμού ο κ. Κασελάκης να λέει ότι θέλει και η πλευρά του. Η βάση του ΣΥΡΙΖΑ έχει στείλει ένα ηχηρό μήνυμα και θα φανεί στις επόμενες. Πού το κάνετε, πείτε μας πάλι το σημείο. Είναι στην Ιερά Οδό Γκάζι Live, λέγεται ο χώρος. Χωράει 3.500 εκεί, όχι. Σύμφωνα με το. Κοιτάξτε, ναι, εγώ δεν είμαι στην οργανωτική, ναι, αλλά και στο. Ναι, αλλά θα είστε σύνεδρος. Είστε σύνεδρος. Αλλά η εικόνα που έχουμε είναι ότι χωράει 4.000 καθήμενους. Άρα νομίζω με δεδομένο ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί λογικά. Θα υπάρχει και υβριδική δυνατότητα. Φαντάζομαι πως ναι, αλλά τώρα δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτά. Επειδή θα υπάρχει και υβριδική δυνατότητα, ναι, και υπάρχει πολλοί κόσμος από την επαρχία κυρίως, ο οποίος δεν έχει τα χρήματα να έρθει για τρεις μέρες στην Αθήνα. Έχει τη δυνατότητα, έτσι, να μπορεί να μπει, να μην στερηθεί κανένας. Και θα ψηφίζει και όλος ο κόσμος από την περιφέρεια, γιατί βεβαίως, θα χρειαστεί να σηκώσουν χέρια. Βεβαίως. Κάρτα που σηκώνουν. Έχουμε και από το προηγούμενο συνέδριο. Αυτό το κάναμε και με τους ανθρώπους από το εξωτερικό. Και γενικά προσπαθούμε, και καλό θα είναι αυτό, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, να κάνουμε και οικονομίες κλίμακας. Ναι, στην επιστολική είπατε όχι. Και βλέπουμε τους Αμερικανούς να έχουν ψηφίσει τώρα με επιστολική μισή, έτσι. Στην επιστολική είπαμε όχι σε μια κυβέρνηση η οποία κυβερνά με το Predator. Δεν ανοίγουμε θέματα. Ας μην το ανοίξουμε αυτό. Την επόμενη φορά. Αν και είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον για τον τρόπο που κυβερνά αυτή η κυβέρνηση και το λόγο για τον οποίο πρέπει να φύγει άμεσα. Και για να φύγει χρειάζεται ένας ισχυρός και σοβαρός ΣΥΡΙΖΑ, όχι ένας ΣΥΡΙΖΑ των πρωινάδικων. Πάμε, λοιπόν, ευχαριστούμε. Μάλιστα. Γιατί λέτε ΣΥΡΙΖΑ τον πρωινό? Τώρα συγγνώμη. Τώρα συγγνώμη. Να κλείσετε, δεν είπατε. Ναι. Όχι, μην κλείσεις ακόμα. Ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ των πρωινάδικων, κύριε Βασιλιάδη? Ξαναλέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται μια σοβαρή πολιτική θέση και άποψη και να είναι η κυρίαρχη δύναμη και να βγει μπροστά. Ναι. Για όχι των πρωινάδικων. Να μπορέσουμε να συσπυρώσουμε την ευρύτερη προοδευτική παράταξη για να έφερουμε την πολιτική αλλαγή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.